Και χαίρετε. Είμαι κατενθουσιασμένος γιατί σε αυτή τη νέα σειρά βίντεο θα σας παρουσιάζω διάφορες ταινίες της Disney με τον πιο χιουμοριστικό τρόπο που μπορώ. Η πρώτη ταινία που θα έχει αυτή την τύχη θα είναι η Πεντάμορφη και το Τέρας. Πρώτο ξεκινήσουμε όμως θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους έχουν κάνει εγγραφή. Το εκτιμώ αφάνταστα και με βοηθάτε να συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω. Και τώρα ξεκινάμε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας πρίγκιπας. Στριφνός, ξινός και ακοινώνητος. Μια χειμωνιάτικη νύχτα, μια γριά του ζητάει να την φιλοξενήσει. Να είμαι κι εγώ! Κάνε να πω μέσα. Ήου, πώς είσαι έτσι, παλιόγρια! Δρόμο, 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 μη σε βλέπω! Χα, την πάτησες! Δεν είμαι γριά, είμαι μια μάγισσα! Την πάτησα. Και θα σε μεταμορφώσω σε τέρας. Γιατί δεν με φιλοξένησες. Χα, αχάριστο σκουλίκι. Μαμάκια! Θα κάνω εσύ ένα τέρας και τους υπηρέτες σου ζωντανά αντικείμενα. Ναι, οκ, αλλά οι υπηρέτες μου δεν φταίνε σε κάτι, νομίζω. Έχεις ένα δίκιο. Βάζει κάτι λέω. Σιωπή! Σιωπή! Τι ποτένιε! Καλά, συγγνώμη. Είπες συγγνώμη, ε. Θα σου το κάνω λίγο πιο εύκολο τότε. Λοιπόν, θα σου δώσω αυτό το μαγικό καθρέφτη για να μπορείς να κοιτάζεις στον εξωκόσμο, γιατί κανείς δεν θα έρχεται εδώ πέρα. Και δεύτερον, θα σου δώσω αυτό το τριαντάφυλλο, το οποίο θα παραμείνει ανθισμένο μέχρι 21η σου γενέθλια και αν. Λέμε τώρα, αν βρεθεί μια κοπέλα να σε αγαπήσει πραγματικά για αυτό που είσαι, χωρίς να έχει μαραθεί το τριαντάφυλλο προφανώς, τότε ναι, τα μάγια θα λυθούν. Διαφορετικά θα μείνεις τέρας. Για πάντα! Και τώρα τα μαγικά λόγια. Μπιμπιντι μπομπιντι μπου! Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος, ε. Ναι, υποθέτω. Για να δοκιμάσω χωρίς λόγια. Ωραία μου μητούλα. Τα χρόνια περνούσαν και σε ένα γειτονικό χωριό ζει η Μπελ. Μια κοπέλα σπάνιας ομορφιάς και σπάνιας συμπεριφοράς. Όχι ότι η χωρική είναι τίποτα φυσιολογική. Κάθε άλλο. Bonjour! 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 Μα τι παράξενο κορίτσι, αλήθεια. Αυγά! Φθηνά! Εσχωσιά κρύδια. Από χθες τίποτα καινούριο ακόμη. Θα σκάσω αν δεν φύγω μακριά. Ζαλίστηκα. Μόλις την είδα είπα αυτήν θα πάρω. Δικιά μου θα είναι μια ζωή. Ο τελευταίος είναι ο Γκαστόν. Ψηλός, μελαχρινός και ζηλευτός. Και παρόλο που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε κοπέλα του χωριού, έχει βάλει στο μάτι την Μπελ. Με την οποία όμως δεν ταιριάζουν και πολύ. Οι γυναίκες δεν είναι για να διαβάζουν γιατί τους μπαίνουν ιδέες στο κεφάλι, σκέφτονται. Πρέπει να τρέξω να βοηθήσω τον πατέρα μου, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι ιδιοφυΐα. Έρχομαι, μπαμπά! Παμπάκα μου, με αυτή την εφεύρεση θα γίνεις ο πιο διάσημος εφευρέτης του κόσμου. Ετοιμάσου, καλό μου άλογο. Φεύγουμε για το πανηγύρι. Πάμε να παρουσιάσουμε την εφεύρεσή μου. Καλά, χαθήκαμε στη μέση του πουθενά. Πού μας έφερες, βρε κεφάλα? Αμάν, Λίκη, τρέχα, άντε ποδαράκια μου! Ένα κάστρο. Σώθηκα. Βοήθεια, βοήθεια. Αυτόματη πόρτα, ωραίο. Είναι κανείς εδώ? Μαγικά, τι κείμενα που μιλάνε. Εντυπωσιακό. Είστε βρεγμένος μέχρι το κόκαλο. Καθίστε κοντά στη φωτιά, μεσιέ. Τι κάνει αυτός εδώ, ρε. Εγώ, εφεύρεση, πανηγύρι, λύκη, κάρθρο, φωτιά. Μάλιστα. Στο μπουντρούμι γρήγορα. Εν τω μεταξύ στο χωριό. Την ξέρεις τη γυναικούλα μου? Όχι. Εσύ, Μπελ. Τρικεφαλός. Δεν νομίζω ότι σου αξίζω. Εγώ αυτή θα την κάνω γυναίκα μου. Και δεν με ενδιαφέρει αν θέλει ή δεν θέλει. Μωρά μου. Μπέιμι! Την περιπέτεια να γνωρίσω θέλω. Μακριά από εδώ να πορευτώ. Φιλίπ, τι κάνεις εδώ? Πού είναι ο πατέρας? Αχα. Ναι. Πρέπει να μου οδηγήσεις αυτόν. Ναι, είναι κανείς εδώ? Ένα κορίτσι. Το κορίτσι που μπορεί να λύσει τα μάγια. Μπαμπά, πρέπει να σε βγάλω από εδώ. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα για τον πατέρα μου, άστον. Είναι άρρωστος, δεν βλέπεις? Πες πατέρα πως άρρωστος είσαι. Ναι, δεν βλέπεις, είμαι πολύ άρρωστος.
Πήγε στον πύργο παράνομα. Άλλο είπα εγώ, αλλά τέλος πάντων. Πάρε μένα στη θέση του. Εσένα. Εντάξει, πίσω στο χωριό. Θες μπουνιά στον Γκαστόν, θες κλωτσιά στον Γκαστόν, δραγωνιά κι ό,τι θες θα στο δώσει ο Γκαστόν. Βοήθεια, ένα τέρας, ένα πελώριο τέρας, πήρε τη Μπέλ. Το αντρελάρα το μωρείς, πάντα μπλακαντζής. Μπορείς να πας όπου θες στο παλάτι, εκτός από τη δυτική πτέρυγα. Α, κι αυτό είναι το δωμάτιό σου. Ζητήστε τη σε δείπνο. Απόψε θα δειπνήσουμε μαζί. Και αυτό το απαιτώ. Δεν πεινάω. Λιχουδιές, λιχουδιές, χίλιες τόσες νόστιμιές. Ω, η δυτική πτέρυγα. Τι αχούρι είναι αυτό. Ένα τριαντάφυλλο. Ω, υπέροχο τριαντάφυλλο. Αναλογίζεσαι τι θα μπορούσες να έχεις κάνει. Πού σου είπα να μην πας. Στη δυτική πτέρυγα. Και εδώ τι είναι. Η δυτική πτέρυγα. Βγες έξω. Ναι, φεύγω. Πού πηγαίνετε, μαντάμ. Υπόσχεση, ξεϋπόσχεση, εγώ φεύγω από εδώ μέσα. Δεν κάθομαι ούτε λεπτό. Αμάν, Λίκη. Την κάτσα με τη βάρκα. Πίσω, πίσω. Κακόζω, κακόζω. Πίσω κι εσύ. Πίσω κι εσύ, λέω. Μακάρι να ήταν εδώ το τέρας. Ήσυχα, ήσυχα, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ που με έσωσες. Παρακαλώ. Σου χαρίζω αυτά τα βιβλία. Σ' αρέσουν. Ναι, μάλλον. Ποιος να το φανταζόταν. Η κυρία περιμένει. Του ρου του 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 ρου 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 του του του. Είσαι ευτυχισμένη εδώ. Ναι, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη εδώ. Ο πατέρας μου είναι άρρωστος. Πρέπει να φύγω. Γεια! Την άφησα να φύγει. Γύρισα σπίτι, πατέρα. Πάω να δω ποιος είναι. Ποιος να είναι. Ήλθον για να ειδώ τον πατέρα σας. Ο πατέρας δεν είναι τρελός. Θα σας δείξω το τέρας σε αυτό το μαγικό καθρέφτη. Να, δείτε. Είδατε ότι είναι αλήθεια. Το είδατε. Πάμε να σκοτώσουμε το τέρας. Πάμε. Εσείς οι δύο θα έρθετε μαζί μου, έτσι. Φύγαμε. Με δαυλούς, με φωτιές, προχωράμε για το στόχο μας, τον δρόμο που ο Γκαστόν μας οδηγεί. Σήκω να παλέψεις, τέρας. Σήκω, ρε κότα. Σήκω, σου λέω, σήκω. Όχι, Γκαστόν, κακό παιδί. Μην το κάνεις. Μπέλ. Θα τον αφήσω μαζί σου ή όχι. Α, μπεμπαμπλουμ, του κυθέμπλουμ. Μπεμπαμπλουμ, του κυθέμπλουμ, μπλουμ. Να ζήσει το ζωντανό. Άντε. Και τώρα δρόμο. Δρόμο. Χάθε πάω μπροστά μου. Ναι, ναι, θα κάνω ό,τι μου πεις. Φεύγω. Βέλ, γύρισες. Εννοείται πως θα γύριζα. Μην κοιτάς που δεν σου είπα από πριν πως θα γυρνούσα για να μην στεναχωρηθείς. Το είχα στο μυαλό μου. Πού τα πουλάς αυτά, βρε. Τέλος πάντων, τουλάχιστον σε βλέπω για τελευταία φορά. Όχι, μη. Σ' αγαπώ. Δέκα υλικά, παρακαλώ. Και... Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Ναι, λέμε, εγώ είμαι. Τα μάγια λύθηκαν και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Λοιπόν, περιμένω οπωσδήποτε γνώμες κάτω στα σχόλια. Θέλω να μου πείτε τι σας άρεσε περισσότερο, τι σας άρεσε λιγότερο, πώς μπορώ να το εξελίξω. Γενικά θέλω οπωσδήποτε τη γνώμη σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μου στέλνετε και μήνυμα στο Instagram, θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Και τα λέμε. Disney FanGR. Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί. Και για όσοι μείναν μέχρι το τέλος, δεν ξέρω πώς το καταλάβατε, αλλά η σειρά είναι εμπνευσμένη από το Olaf Presents, γενικά τις παρουσιάσεις του Olaf, όπως έκανε στο Frozen 2 για το Frozen 1. Και για όσοι μείναν μέχρι το τέλος, δεν πιστεύω κανείς μετά από αυτό το γύρισμα να νομίζει ότι είμαι τρελός. Γιατί δεν είμαι τρελός. Δεν είμαι καθόλου τρελός.